Νέου πράκτορε με αρχικές αιτήσιες αποδοχές που ξεπερνούν ακόμα και τα 170.000 δολάρια, αναζητάει η CIA, την ώρα που η αναβίωση του ψυχροπολιμικού κλίματο μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων τον ρόλο των μυστικών υπηρεσιών σε Ανατολή και Δύση. Το προφίλ των Αμερικανών μυστικών πρακτόρων έχει διαφοροποιηθεί ριζικά σε σχέση με το παρελθόν, καθώ η αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει κυριολεκτικά έναν καινούριο κόσμο, στον οποίο οι προκλήσει έχουν αλλάξει και οι απειλέ έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι νέοι πράκτορε θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τι συνολικά 156 ειδικότητε που αναζητά αυτή τη στιγμή η CIA για τη στελέχωση των πέντε διευθύνσεων τη υπηρεσία. Οι οποίε υπό την καθοδήγηση των κέντρων αποστολών αντιμετωπίζουν τι προκλήσει εθνική ασφάλεια των ΙΠΑ. Κρίσιμο είναι το έργο τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, τα στελέχη τη οποία δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό υπό απόλυτη μυστικότητα για να ανακαλύψουν πληροφορίε ζωτική σημασία για την προστασία του Αμερικανικού κράτου. Τι αποστολέ συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό υποστηρίζει η Διεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία, εφαρμόζοντα καινοτόμε επιστημονικέ, μηχανικέ και τεχνικέ λύσει. Ο νεότερος τομέας στο οργανόγραμμα τη CIA είναι η Διεύθυνση Ψηφιακή Καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι οι ομάδε συλλογή πληροφοριών έχουν τα εργαλεία και τι τεχνικέ που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σε ένα σύγχρονο, συνδεδεμένο κόσμο και να εξακολουθούν να είναι μυστικές. Μεταξύ των πιο καλά αμοιβόμενων ειδικοτήτων στη CIA είναι οι αναλυτέ κυβερνοαπειλών, με αντικείμενο την πάταξη τη ψηφιακή εγκληματικότητα και την ενίσχυση τη κυβερνοάμυνα, τον είπα στοχεύοντα την αντιμετώπιση απειλών από ξένου φορεί του κυβερνοχώρου κατά των συστημάτων πληροφοριών και των κρίσιμων υποδομών τη χώρα. Ο αρχικό ετήσιο μισθό για τη συγκεκριμένη θέση Κυμαίνεται μεταξύ 59.824 έως 176.300 δολάρια. Στα 176.300 δολάρια ανέρχονται οι αρχικές ετήσιες αποδοχές και για τους στρατιωτικούς αναλυτές που ενημερώνουν μέσω εκθέσεων το Λευκό Οίκο για τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, τη δομή, τις δυνατότητες, του δόγματος και των τακτικών τους. Πολύτιμη συνδρομή στο έργο τους παρέχουν οι αναλυτές επιστήμης, τεχνολογίας και όπλων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ξένων όπλων, τον πόλεμο στον κυβερνοχώρο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Στο μεταξύ, οι υποψήφοι για μια θέση στη CIA στι τρέχουσε προσλήψει θα πρέπει να είναι Αμερικανοί πολίτε άνω των 18 ετών ή να έχουν και την Αμερικανική υπηκότητα, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλη η προηγούμενη ζωή του θα μπει κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο μέχρι να εγκριθεί η πρόσληψή του. Για το λόγο αυτό η διαδικασία πρόσληψης από την ημέρα υποβολής της αίτησης μέχρι την ημέρα που θα περάσει κάποιος στην κεντρική είσοδο της υπηρεσίας ω εργαζόμενος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιο στο δυναμικό τη υπηρεσία εκτό των τυπικών προσόντων είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώ τι αξιολογήσει ασφαλεία αλλά και τι ιατρικέ αξιολογήσει. συμπεριλαμβανομένης μια έρευνα ιστορικού, μια συνέντευξη με πολύγραφο, το γνωστό ανείχνευτη ψεύδου και μια εξέταση τη φυσική και ψυχολογική του κατάσταση. Η υποβολή αίτηση για εργασία στη CAA σημαίνει αυτόματα και την έναρξη μια έρευνα για του υποψήφιου που περιλαμβάνει επαφέ με φίλου, γείτονε, συναδέλφου και εργοδότε των ενδιαφορωμένων ώστε να βασιματοποιηθεί ο χαρακτήρα του και να πιστοποιηθεί η αφοσίωσή του στη ΣΥΠΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κάνει χρήση άλλων παράνομων φαρμάκων ή κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων εντό 12 μηνών πριν από την υποβολή τη αίτηση ή οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.